Η εργασιακή, στην εργασία μας είμαστε εντάξει. Εμείς έχουν και ο Δήμος έχει ευχαριστηθεί και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από το Δήμο μας. Απλώς θα θέλουμε τώρα αυτή τη δουλειά να μην έχουν το άγχος κάθε χρόνο ανανέωση και να είμαστε το πουθενά. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες, έχουμε οικογένεια, τα παιδιά μας πεινάνε. Και άμα ακόμα χάσουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε και δύο άνεργοι, και των παιδιών και από εδώ οι συνάδελφοι. Και να μας φέρουν από τα σπίτια έξω. Τέρμα μετά. Είμαστε ξεκάθαρα πεθαμένοι πλέον. Δεν έχουμε καμιά άλλη λύση. Είμαστε μια ηλικία που δεν μας παίρνει κανένας στη δουλειά του. Και θα είμαστε ζωντανοί νεκροί. Όλοι οι συνάδελφοι επάνω στην καθαριότητα για μένα αξίζουν. Αυτό το μισό που παίρνουν δεν τον αξίζουν. Εντάξει, είναι μια δουλειά που είναι μέσα στην βρωμιά, μέσα στο αθυγινό και πάνε να μας τα κόψουν όλα. Από εκεί πέρα τι άλλο να σας πω. Ότι άμα χάσουμε τη δουλειά μας, αυτό μετράει μας για μας. Και σημασία για όλοι. Εγώ είναι ότι πρέπει να βγω στη σύνταξη. Εάν μας σταματήσουν τώρα, είμαι τελειωμένος. Τελειωμένος από ποια άποψη. Δεν πρόκειται να μας πάρει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι έχουμε οικογένεια. Έχουμε άνεργους στο σπίτι αρκετούς. Ο μόνος που δουλεύει είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Αν με σταματήσουν, είναι για αυτοκτονία. Τι άλλο να πω. Είναι να βγω στη σύνταξη και ούτε πρόκειται. Μετά να με πάει στα 67. Ποιος θα με πάρει εμένα τώρα για δουλειά 62 ετών. Εντάξει, ο δήμαρχός μας έχει τη θέληση και να μας πάρει. Είναι ευχαριστημένος από εμάς και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλει να μας κρατήσει, αλλά με αυτές τώρα που γίνονται οι συνθήκες εδώ με τις κυβερνήσεις, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είμαστε ξεκρέμαστε αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή δουλεύουμε στο Δήμο Γαλατσίου. Είμαστε στην αποκομιδή, στα απορριμματοφόρα. Μαζεύουμε τα σκουπίδια του κόσμου. Είμαστε μέσα στη βρωμιά, μέσα στη. Αβεβαιότητα. Όχι μόνο στην αβεβαιότητα. Μέσα στα ανθυγινά και αυτά κοιτάνε να μας τα κόψουν. Ποιος από αυτούς πάει να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς? Μπορούν να την κάνουν, δεν την κάνουν. Και όμως κοιτάνε να μας πετάξουν στον δρόμο. Και λεφτά ψίχουλα, έτσι. Πολύ ψίχουλα. Πολύ ψίχουλα. Εγώ παίρνω 720 ευρώ το μήνα, το οποίο πρέπει να καλύψω ενίκιο, να καλύψω υποχρεώσεις, ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, το οποίο τα παίρνω τα λεφτά και μετά σε δύο μέρες ψάχνω να βρω, να πάω να πάρω ψωμί. Τι άλλο να βρω, παιδιά. Σε αυτή την κατάσταση μας φέραμε. Πολλά χρόνια είστε με αυτή τη ρύθμιση της συμβάσης. Από το 2014. Και είμαστε ανανέωση στην ανανέωση και στην αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο.